Κυριακή το βράδυ πήρε μια απόφαση ανοίξει να πάνε σήμερα οι καθηγητές στα σχολεία. Αυτό που τα σταμάτησε σήμερα, ξέρετε πάρα πολύ καλά στα γυμνάσια, δεν κάναμε σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Σταμάτησε και σήμερα, τουλάχιστον για μια μέρα. Χωρίς οδηγίες, με προχειρότητα, χωρίς να μιλήσει με το συνδικαλιστικό μας όργανο, την ΟΛΜΕ. Γιατί, ενώ η μάσκα είναι υποχρεωτική, όπως ξέρετε εσείς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι χθες προθέσεις στην Αθήνα γράφουν οι αστυνομικοί και καλά κάνανε όσοι ήταν στο τρόλι χωρίς μάσκες, στα σχολεία όμως δεν είναι υποχρεωτική. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι καθηγητές είμαστε επιβαρημένοι ηλικιακά, διατηρηζόμαστε σε μεγάλη ηλικία, που σημαίνει ότι το 70% είμαστε πάνω από 55 χρονών. Άρα γεννείς δεν έχουμε νοσήματα, ή μπορεί να έχουμε κάποιο νοσήμα που δεν τα ξέρουμε. Δεν πρέπει να έχουμε τη μάσκα. Έπρεπε να μας προμηθεύσει μάσκες. Ή τουλάχιστον να μην είναι οι μάσκες προαιρετικές, διότι και μαθητές πρέπει να φοράνε μάσκα, έτσι. Αυτός είναι ένας λόγος της τρίωρης στάσης. Ένας άλλος λόγος της τρίωρης στάσης είναι ότι το Υπουργείο, ενώ στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους δεν οργανώνεται σωστά, μπορούν και πηγαίνουν εκπαιδευτικοί και καλά κάνουν στις υπηρεσίες τους και υπάρχει τηλεργασία, σε εμάς αυτόματα κόβει σήμερα που μας στέλνουν όλους στην τηλεδιάσκεψη εις βάρος των μαθητών. Έτσι. Και μας ζητάει σε κάθε σχολή που είναι 30, 40, 50, ανάλογα σε κάθε σχολή πόσοι καθηγητές, να συγκεντρωθούμε σε 30 τετραγωνικά χώρα. Μη έχοντας οδηγίες. Εμείς προσωπικά πιστεύω κάναμε σήμερα αυτή τη συμφωνήση, συγγνώμη με τους συναδέλφους της συνεδρίας, μιλήσαμε πώς ανοίξουμε τα χανούς της σχολής 15 μέρες, πώς οργανώσουμε, χωρίς να μας εξηγήσει κάποιο υπουργείο, οτιδήποτε αφήνει μόνο σε κάποια εταιρεωτικά site. Επίσημα δεν μας έχει στείλει τίποτα, πώς θα βοηθήσουμε τους μαθητές και απάνω συνεχίσουμε κανονικά προς όφελος των μαθητών την σύγχρονη και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.